Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το ισπανικό νησί Λα Πάλμα το τριήμερο των Αγίων Πάντων. Θέλουν να δούνε από όσο πιο κοντά γίνεται το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα που εκρήγνεται. Τα ταξίδια με πλοίο και αεροπλάνο έχουν εξαντληθεί. Οι δρόμοι έχουν κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα για να αποφευθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το ηφαιστειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης των Κανάριων νήσων δημιούργησε εναλλακτικές διαδρομές για ιδιωτικά οχήματα και κάλεσε τον πληθυσμό να συνεργαστεί με ομάδες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης για να εγγυηθεί την οδική ασφάλεια μετά την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών. Τα έσοδα από τους τουρίστες θα δώσουν πολύτιμη βοήθεια στο νησί που από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν εξεράγει για πρώτη φορά το ηφαίστειο, έχει υποστεί ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους. Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα συνέχισε να εκτοξεύει λάβα και στάχτη και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δραστηριότητά του θα υποχωρήσει στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, εδώ και μία εβδομάδα φαίνεται ότι έχει ενισχυθεί, με εκατοντάδες δονήσεις να έχουν καταγραφεί έκτοτε.